έχουμε γίνει μάρτυρες όπως αυτό εδώ το φοβερό τροχαίο δυστύχημα στην οδό Ανθέων με τον 24χρονο, ο οποίος είναι ακόμα στο νοσοκομείο και πήρατε μέτρα σοβαρά, αυστηρά για μία ακόμη φορά. Πράγματι, και οφείλω να ομολογήσω ότι αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από την εκπομπή σας. Ξεκίνησε από εδώ. Η αλήθεια έτσι, είναι αυτή. Να το ομολογήσουμε τα πράσινα αυτό εδώ πέρα. Εμείς θα είμαστε ευχαριστημένοι, κύριε Κουμαντάκη, όταν σταματήσουμε να έχουμε δυστυχήματα και ατυχήματα. Τότε θα έχουμε. Κάνουμε μια προσπάθεια με απλή λογική. Δεν χρειάζεται και πολύ κόστος, αλλά πραγματικά πρέπει να σταθούμε σε αυτούς τους εργαζόμενους, οι οποίοι πιέζονται και αυτοί να παραδώσουν πολλές φορές τρεις και τέσσερις παραγγελίες. Εμείς τους καλούμε και τους λέμε σε καμία περίπτωση το πρώτη προτεραιότητά τους είναι να γυρίσουν εσώοι στο σπίτι τους και μετά από το μεροκάματο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να παραβιάζεται ένα κόκκινο φανάρι, ένα στόπ, ένας μονόδρομος. Αλλά σίγουρα πρέπει να έχουν και τα διακριτικά, γιατί να καταλάβετε και ο άλλος οδηγός ένα δευτερόλεπτο, όχι περισσότερο, έτσι, να πατήσει το φρένο πιο γρηγορότερα να τους αντιληφθεί. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να γλιτώσει μια ζωή. Αυτοί οι άνθρωποι, λες και γίνονται επίτηδες, φοράνε σκούρα ρούχα, δεν φαίνονται ιδιαίτερα το χειμώνα και βράδυ καθόλου, δεν έχουν κανένα διακριτικό. Έχει προκύψει στις διαδικασίες που κάναμε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον αστυνομικό διευθυντή και την Ιωβενή, η οποία στάθηκε και αυτή είδαν ότι είναι θέματα ποια ζωή έχουμε να κάνουμε. Και αυτή ανάλαβε το μισό κόστος. Θα μοιραστούν περισσότερα δωρεάν πράσινα γυλαίκα και το πράσινο έχετε μοιράσει ήδη, έχετε μπει στη σήμερα, σήμερα παραλαμβάνουμε την πρώτη παρτίδα. Ξεκινάτε δηλαδή από σήμερα. Από σήμερα. Περιμένουμε τις άλλες και θα κάνουμε. Πώς θα γίνει η διανομή έτσι των πράσινων γυλαίκων? Εμάς μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση με το σωματείο σε συνεργασία. Θέλουμε να κάνουμε και έτσι μια μηχανοπορία. Μπράβο. Σε θέμα να αναδειχθούν τα προβλήματα, να είναι ένας κλάδος δύσκολος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μιλάμε μόνο για τους διανομής φαγητού. Μιλάμε για όλους τους διανομείς, είτε είναι φαγητού, είτε είναι καφέδες που μοιράζουν, είτε είναι courier που λέμε, έτσι. Γιατί το κάθε ένας έχει διαφορετικό πρόβλημα. Εδώ πέρα βλέπουμε τα σοβαρά, είχαμε ακόμη και ακροτηριασμό στην Λεωφόρο πριν μερικούς μήνες. Βλέπουμε διανομείς. Έχει μπει νερό στο κρασί? Κοιτάξτε, αρχινάνε και μας αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά και οι εργοδότες και όλοι. Και δεν το έχουμε σταματήσει. Ήδη εκφράστηκε και ένα μήνυμα, αυτό το βγάζουμε πρώτη φορά, και ο αντιπεριφερειάρχης θέλει να σταθεί σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή να συμμετέχει και η περιφέρεια και μας ζήτησε να κάνουμε ένα σχετικό αίτημα. Το θέμα ποιο είναι? Και το πράσινο χρώμα που πήγα να πω προηγουμένως έχει τη σημασία του. Πρέπει να τους αντιλαμβανόμαστε. Λόγω του ότι το κίτρινο και το πορτοκαλί είναι για τα εργοτάξια, είναι για την ελληνική αστυνομία, είναι για τους ανθρώπους της καθαριότητας. Αυτή το πράσινο ξεχωρίζει και το έχουν εφαρμόσει και αρκετές χώρες στην Ευρώπη. Να τους αντιλαμβανόμαστε άμεσα αυτούς τους ανθρώπους, έτσι πραγματικά και αυτοί να προσέχουν. Κάνουμε και κάποια σεμινάρια, τους καλούμε επανειλημμένα, αλλά δεν θα σταματήσει εδώ πέρα. Θα τελειώσει, θα επιδιώξουμε και μια συνάντηση με την τεχνική επιθεώρηση, όπου από τη στιγμή που διανεμηθούν και έχει περάσει ήδη κάποια σχετικά που το υποχρεώνουν να το τηρήσουν, πραγματικά θα ξεσπάσει, θα έλεγα, σε όλους οι οποίοι θα παρανομούν, πόλεμος με το εργατικό κέντρο. Το ξεκαθαρίζουμε. Φτάνει να παίζουν. Είναι ανεπίτρεπτο ένας που έχει ένα εστιατόριο, κάνει διανομές, να αφήνει τον εργαζόμενο να φεύγει χωρίς κράνος ή αυτά τα διακριτικά. Ακόμα και τα κηβεία, να καταλάβετε κύριε Κουμαντάκη, αποδείχθηκε ότι είναι όλα παράνομα. Ναι. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο τόσο για τις προδιαγραφές κατασκευής όσο και εγκατάστασης. Και βλέπουμε πολλές φορές υπάρχουν επεισόδια που φεύγει αυτό το κητίο ενώ κινείται το δίκυκλο και δημιουργούνται, καταλαβαίνετε, κάποια μικροατυχήματα και σοβαρά προβλήματα. Όλα αυτά θέλουμε να τα αναδείξουμε. Φαίνεται να γίνεται και να έχει περάσει και στην υπόλοιπη Ελλάδα και ευελπιστούμε και ο στόχος μας είναι, είπαμε, να είναι δυνατόν να εκλείψουν όλα αυτά τα ατυχήματα. Πράσινα γυλαίκα λοιπόν έχουν πάρει έκταση. Αυτή η εκστρατεία την οποία ξεκίνησε το εργατικό κέντρο Ηρακλείου από το Ηράκλειο έχει πάρει πανελλήνιες διαστάσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Βοριά. Πείτε μου κάτι, ο 24χρονος είναι καλά στην υγεία του? Έχετε μάθει ακόμα νέα του? Ακόμα είναι σε σοβαρά κατάσταση. Είναι σε σοβαρή κατάσταση. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πολύ για μια ακόμα φορά. Θα τα ξαναπούμε το συντομότερο.